Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα, και ξέρετε, δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πω ότι σήμερα σας κράτησα το Woodbox του Μαρτίου. Το οποίο Woodbox μου αρέσει πάρα πολύ σαν συνδρομητικό, είναι γαλλικό συνδρομητικό κουτί, αλλά πλέον θα πορευτούμε μαζί του γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάθε φορά γίνεται όλο και καλύτερο και πηγαίνει οικονομικά. Ενώ την πρώτη φορά είχαν τραβήξει κάποιου 25, πλέον είναι το 3ο, 4ο που παραλαμβάνω. Και τραβάνει κάθε μήνα από 20 ευρώ. Λογικά κάποιο μπέρδεμα γίνεται μεταφορικά με τα μεταφορικά εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτά πάμε μέσα κατευθείαν να το δούμε. Το θέμα του ήταν Discovery αφού του μήνα και έλεγε κάτι για Pokémon, κάτι για Jurassic Park, αγαπημένη θεματολογία. Άλλο είχε με Doctor Who, νομίζω αυτά. Τώρα αν διαφεύγει κάτι θα δούμε στο κουτί. Ναι, πάντα έχουμε κουτί μέσα στο κουτί. Να πούμε ότι κάθε φορά και το κουτί του, το εσωτερικό τουλάχιστον. Τώρα θα πρέπει να το ρίξουμε κάπως έτσι να το βγάλουμε τουλάχιστον. Το εσωτερικό του κουτί, αυτό το κουτί βασικά αλλάζει το μέσα έξω του. Οπότε εδώ είναι το απλό, το κλασικό κουτί του Woodbox με το σήμα του Woodbox. Αλλά πούμε ότι αλλάζει συνήθως και μέσα έχει κάτι άλλο πιο εξελιγμένο και πιο ωραίο, πιο θεματικό, ας πούμε, πιο εξελιγμένο. Πάμε να μπούμε κατευθείαν μέσα να δούμε τι παίζει. Μας λέει εγώ το ξέρω σχετικά, ναι, μέσα πριν δούμε ακόμα τι έχει. Εδώ γίνεται σαν σαχίδι γιατί είναι Discovery ανακάλυψης. Ναι, βλέπω ωραία αντικείμενα. Ξεκινάμε εδώ, εντάξει, έχουμε ένα χάρτη και τα σχετικά, να το δούμε μετά αυτό το περιοδικό του. Και εδώ συνήθως μας αναγράφει και τιμές, τι παίζει με τα προϊόντα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που λέγαμε για Pokémon. Ένα καπέλο το οποίο είναι από τις πιο τελευταίες κασέτες. Τώρα δεν θυμάμαι από ποια γενιά Pokémon ακριβώς, αλλά είναι σίγουρα από τις πιο τελευταίες γενιές. Όμως μας λέει εδώ πάνω, νομίζω όχι. Εδώ όμως μιλάμε για Pokémon, ούτε εδώ μας λέει. Ούτε εδώ μας λέει από ποια γενιά είναι. Αντάξει, αυτό φαίνεται εδώ ότι είναι ένα καπέλο Pokémon. Και ωραία, από την BioWorld έχουμε δει και άλλα πράγματα από την BioWorld και άλλα καπέλα, ξέρω εγώ. Εννοείται είναι licensed προϊόν, έχουμε και εδώ αυτή την καρτέλα και την ετικέτα. Απλά όπως ήταν έχει τσαλακωθεί λιγάκι και το καπέλο και οι καρτέλες του, αν και δεν μας πειράζει αυτό. Όχι ότι θα φορεθεί ιδιαίτερα αυτό το καπέλο, αλλά είναι έτσι ένα ωραίο και αντικείμενο που έχει πλάκα για κουτί και licensed. Καλά ξεκινάει το Woodbox μου να πω, τώρα αυτό το καπέλο θα το βάλουμε κάπου, ξέρω εγώ, κάπου εδώ. Ναι, νομίζω φαίνεται λιγάκι. Συνεχίζουμε, πάμε σε ένα collectibles, το οποίο κάθε φορά έχουμε collectibles και αυτό είναι ένα Woodbox exclusive. Από Doctor Who, εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με Doctor Who, δεν έχω δει ούτε τη σειρά, ούτε την παλιά, ούτε την καινούρια. Αλλά είναι πολύ ωραίο και εδώ το exclusive του είναι... Α, απλά μας γράφει Bad Wolf, ναι, στο exclusive απλά γράφει Bad Wolf. Δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με το Doctor Who θα ξέρουν τι σημαίνει και το Bad Wolf. Αυτό είναι The TARDIS και εδώ μέσα από εδώ έμπαινε και... αυτό τηλεμεταφέρονταν ή αυτό ήταν η βάση του, ξέρω εγώ κάτι, εντάξει δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, αλλά κάτι ξέρω ότι γινόταν με αυτό εδώ το TARDIS ας πούμε, ή η χρονομηχανή του, ξέρω εγώ ήταν με αυτό ταξίδευε ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό είναι από, από τα Titans Vinyl Figures, έχουμε δει κι άλλα, εδώ μας λέει και BBC και τα σχετικά, γενικά κάνουν ωραία exclusive και στα pop κάνουν exclusive και εδώ. Μέχρι στιγμής κάτι άλλο όμως δεν έχουμε δει. Έχουμε δει δύο κοπάκια exclusive που ήταν στο Woodbox και δύο έτσι από το Titan Villains. Αλλά το Titan Villains δεν έχει αυτό το κόλτο και το γράφει σχεδόν παντού ότι είναι Woodbox exclusive. Όμως μπορείτε να δείτε πάνω. Θα πάμε να δούμε το TARDIS πώς είναι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έχουμε ένα πάνω και ένα κάτω. Α, εντάξει, αυτό εδώ. Έχουμε και μέσα έτσι ένα τυπικό ας πούμε background. Έτσι, αυτό εδώ. Ωραίο, αλλά δεν μας χρειάζεται γιατί εμείς θα έχουμε το. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα Titans πάρα πολύ ωραία, αλλά σαν κλίμακα είναι μικρά. Είναι αρκετά μικρά σε σχέση με το ποπάκι του TARDIS το οποίο είναι εξάνιτσο, είναι πολύ πιο μεγάλο. Εδώ είναι μικρούτσικο και τώρα εδώ πόσο να το πεις και αυτό. Θα δούμε στην εκτίμηση, αλλά αυτό τόσο μικρό που είναι δεν νομίζω πάνω από 15 ευρώ. Γιατί εντάξει είναι αρκετά μικρό σαν κλίμακα. Αλλά ένα πολύ ωραίο collectible. Το οποίο δεν θα διακοσμήσει το νέο μας background γιατί δεν έχω ασχοληθεί όπως είπα ιδιαίτερα με τον Dr. Who. Λέει free for use, public, ναι, ναι, εντάξει διάφορα εδώ πέρα ακόμα και αυτή η μικρή λεπτομέρεια γαμάτη. Πάρα πολύ ωραίο, συνεχίζουμε. Ωραία φίλε, έχει μπλουζάρα. Εντάξει, παίζει μια από τις καλύτερες μπλουζες, αν όχι καλύτερη που έχουμε βγάλει από συνδρομητικό κουτί. Πάμε στην καρφίτσα, η οποία καρφίτσα είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ, σε τι μπορεί να παραπέμπει, δεν μου έρχεται κάτι τώρα. Και οι καρφίτσες του πάρα πολύ ωραίες. Τώρα εδώ, τι μπορεί να είναι αυτό. Βοηθήστε με κάτω στα σχόλια γιατί τώρα μένα δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να ήταν τώρα αυτό.
Εντάξει, με discovery, με ανακαλύψεις και καλά, ή με εξερευνήσεις μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Και οι καρφίτσες όμως πάρα πολύ ωραίες. Τις καρφίτσες, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα 4 ευρώ, τις έχει συνήθως. Α, και ένα μενταγιόν. Ναι, μενταγιόν από Assassin's Creed. Assassin's Creed Origins κιόλας. Α, από το τελευταίο που έχει να κάνει με το Αιγυπτιακό και με αυτά. Αυτό πιάνει και αυτό από την Bioware και έχουμε πίσω πιστοποιητικό, αυτό το αυτοκόλλητο της αυθεντικότητας, ξέρω εγώ που είναι ασημένιο. Βασικά αυτό πρέπει να λέει Universal Official, Ubisoft και λέει Universal, ναι, Ubisoft Official Product. Ακόμα και τα ποπάκια έχουν πάνω αυτό το αυτοκόλλητο. Τα ποπάκια των Assassin's Creed έχουν αυτό το Ubisoft, λογικά και άλλα από Ubisoft θα έχουν αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, το σήμα του, αλλά το πιο σήμα αυτό από το Origins που είναι το πιο αιγυπτιακό, έχουμε και το μάτι, ας πούμε. Και είναι από την Bioware, ένα πάρα πολύ ωραίο μενταγιόν. Και αυτό licensed αντικείμενο. Και στην μπλούζα, η οποία μπλούζα είναι μπλουζάρα. Τι λες τώρα, το έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Jurassic Park, το παλιό, καλό, αυθεντικό και το πρώτο σήμα. Ούτε Jurassic World, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Jurassic Park με το πρώτο σήμα με το σκελετό του Tyrannosaurus Rex. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται μπλουζάρα. Και οι μπλούζες του είναι γαμάτες, γιατί είναι licensed προϊόντα, εννοείται, έχουν και εδώ κάποια τέτοια. Πω πω, τι λες τώρα, Jurassic Park, κοιτάξτε εδώ μπλούζα. Από μικρός ήθελα τέτοια μπλούζα, τους έβλεπα που πηγαίνουν εκεί και τους φορούσαν από μικρό, εντάξει είμαι... Γενικά νομίζω ότι τα περισσότερα αγόρια ήταν μικροί φαν των δεινοσαύρων. Αλλά το Jurassic Park μου άρεσε πάρα πολύ και μέσα το λόγο. Έχουμε και ναι, την 25η επέτειο, από την 25η επέτειο τουλάχιστον είναι αυτό το μπλουζάκι, πίσω τι μας γράφει. Cotton Division, α, από την Cotton Division. Και τώρα αυτή πρέπει να είναι εταιρεία που συνεργάζεται αρκετά το Woodbox, γιατί έχουμε δει αρκετά από αυτήν την εταιρεία και το Woodbox. Αλλά όχι, μπλούζα μου άρεσε πάρα πολύ. Jurassic Park με το πρώτο και αυθεντικό λόγο του Jurassic Park. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Θα έχουμε να λέμε. Βασικά όλες, ό,τι μπλούζα έχουμε βγάλει από Woodbox είναι πάρα πολύ ωραία. Εκτός από εκείνη που είχε το μπιτσιρικά που δεν θυμάμαι ούτε καν από πού είναι. Προηγούμενο μήνα είχαμε Marvel, είχαμε και Star Wars. Αυτό το κουτάκι μας. Λοιπόν, πριν δούμε, πριν μπούμε στην εκτίμηση, ας φτιάξουμε μια το κουτί το μέσα έξω που σας είπα. Να δείτε πόσο γαμάτο θα γίνει το κουτί. Φτιάξαμε για το κουτάκι του λοιπόν και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι ένα backpack. Το backpack του εξερευνητή, ας το πούμε. Ένα πιο κλασικό και πιο παλιό στυλ backpack. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και στη μόδα αυτά. Εντάξει, βλέπουμε είναι και λίγο σκισμένο. Οπότε κάποιο έχει εξερευνήσει πολύ με το συγκεκριμένο backpack. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα αυτή, αλλά καλύτερα να σας στέλνουν τα κουτιά έτσι εξ αρχής παρά να μας βάζουν να τα φτιάχνουμε εμείς. Εντάξει, λέει να κάνεις και εσύ κάτι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Λοιπόν, ας δούμε τώρα με τα αντικείμενα τι παίζει. Ας ξεκινήσουμε τώρα, εντάξει, και με τη σειρά όπως το έχουμε. Αυτό το μενταγιόν από Assassin's Creed. Ένα official, ένα licensed προϊόν. Τώρα αυτό, ξέρω εγώ να το πούμε, μπορεί να το βρεις και από 5 μέχρι και 10 ευρώ ακόμα ή εκεί κοντά στο δεκάρικο. Τώρα παραπάνω νομίζω, γιατί είναι ένα πιο απλό μενταγιόν, ας πούμε. Licensed προϊόν με ένα από Assassin's Creed και Ubisoft και τα σχετικά. Σκαρφίτσα, η οποία καρφίτσα ακόμα δεν βρήκα από πού είναι, δεν ξέρω τι παίζει εδώ, βοηθήστε με αν σας θυμίζει κάτι αυτό εδώ. Τις καρφίτσες συνήθως τις έχει στα 4 ευρώ, αν και εγώ θα έλεγα κάπου στο 2 ευρώ, 3 ευρώ εκεί, αν και είναι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες καρφίτσες που βγάζουμε, είναι κορυφή η ποιότητά της. Το Pokémon καπέλο, το οποίο είναι ένα licensed προϊόν όπως είπαμε από την BioWorld, εδώ έχουμε αυτό να το πεις κάπου στα 10, αν δεν μπορεί και λίγο παραπάνω, κάπου και στα 15 μπορεί να βρεις, γιατί και άλλα καπέλα που έχω δει από αυτούς κάπου εκεί στο 15 κυμαίνονται, Pokémon και όλα στα σχετικά, 10 με 15 εκεί θα μπορείς να το πεις, και αυτό εδώ, και αυτό εκεί κάπου στα 15, αν και αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να το δούμε και λίγο παραπάνω, γιατί μιλάμε για collectible και είναι Titan figures και τα σχετικά, πώς το λέει, Titans, Vinyl Figures και ξέρω εγώ, μπορεί να το δούμε και λίγο παραπάνω, αλλά έχει κάποιο το 15 θα έλεγα εγώ, μπορεί και λίγο πιο κάτω γιατί είναι μικρό σε μέγεθος. Και εντάξει τώρα η μπλούζα δεν το συζητάω, η μπλούζα είναι μπλουζάρα, Jurassic Park αφεντική μπλούζα, γαμάτη μπλούζα, αυτή αν δεν τα έδινα κανένα 25 για αυτή, αλλά κάπου εκεί στα 20 με 25 ευρώ. Αυτά, πάμε να μπούμε τώρα να δούμε και εδώ τι παίζει. Έχουμε εδώ editorial τα σχετικά, έχουμε φωτογραφίες από κάποιους woodboxers, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε, συνεχίζουμε. Α, αυτό είναι καινούργιο παιχνίδι από ό,τι είδα που κυκλοφοράει. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου όμως. Τι παίζει με αυτό, αλλά από ό,τι είδα κυκλοφόρησε. Pick of the month είναι αυτό. Έχουμε εδώ. Mega Woodbox Discovery. Τι λες τώρα. Και έχουμε εδώ και από το Chronicle Collectibles. Φόντι Ανό Σαββράν και Ρίδαμε. Α, το γενικά εδώ Far Cry 5 βλέπουμε. Εδώ έχει πολύ πράγμα. Όλα αυτά α πούμε παίζει να είναι δώρα το Mega Woodbox. Κάποια από αυτά. Τώρα δεν έχω δει καθόλου Mega Woodbox τι παίζει. Αν είναι όλα αυτά ή αν είναι κάποια από αυτά. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία.
Το παιχνίδι Monster Hunter, ναι, έχει πολύ ωραία μινιατούρα αυτό το Collector's Edition. Πάρα πολύ ωραία, έχει Nintendo, 3DS και τα σχετικά. Αλλά νομίζω ότι το πιο γαμάτο είναι το αγαπημένο του T-Rex. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό βλέπουμε ότι η τιμή του μόνο αυτό είναι 810 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Α, ωραία, ωραία. Από τον Dr. Who είμαστε στα 15 ευρώ. Καλά, μιλάμε τόσο, όχι παραπάνω. Και μην σου πω ότι είναι πολλά 15 ευρώ γι' αυτό. Το μπλουζάκι στα 20 ευρώ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολύ γαμάτο μπλουζάκι. Λογική τιμή. Λογικές τιμές μέχρι στιγμής που και εμείς κάπου εδώ πέσαμε, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το μενταγιόν το έχει 10. 10 νομίζω είναι λίγο τσιμμένα, λίγο τραβηγμένα γι' αυτό. Αν και τώρα εκεί μιλάμε για Γαλλία ή Βέλγιο που είναι το κουτί. Οπότε λογικό, αν και εδώ αυτό το μεταγιόν και κάπου στα 8 να το βρίσκει, νομίζω ή πάλι μπορεί να είναι αρκετά. Το καπέλο στα 15 και αυτό, και αυτό λογικό. Εντάξει, το καπέλο έχω δει και εδώ στην Ελλάδα τέτοια καπέλα που είναι και 15 και 18 ευρώ σε αυτό το στυλ. Μπορείτε να δείτε και εσείς τις τιμές. Όχι, το δεκάρικο για το μεταγιόν είναι λίγο τσιμπημένο. Τον επόμενο μήνα, τι είναι αυτό? Α, ναι, Game of Thrones. Στο μυαλό μου πήγε σε Charizard στην αρχή. Αλλά ναι, πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι από Game of Thrones. Τον επόμενο μήνα, λογικά. Woodbox Exclusive Pin. Μας λέει τι παίζει με αυτή την καρφίτσα. Έτσι, με λέτε Sister is hiding inside this pin. Little Sister και τέτοια. Μήπως και εδώ πάλι μιλάμε για Bioshock. Δεν ξέρω εκεί που είχε κάτι. Μήπως πάλι για Bioshock είναι εδώ. Όπως την προηγούμενη φορά. Μπορεί. Δεν ξέρω, και τον επόμενο μήνα έχω αυτή τη φωτογραφία. Ναι, αυτό, αν δεν κάνω λάθος, παραπέμπει σε Game of Thrones. Και ήταν αυτό σε μια σεζόν. Στην τέταρτη, στην πέμπτη σεζόν ήταν αυτό έτσι σαν εξώφυλλο του Game of Thrones. Στην αρχή θύμιζε λίγο Charizard, αλλά όχι, πρέπει να είναι Game of Thrones. Και ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό γενικά και έξω διακοσμένο, θεματικό. Αυτό. Ένα πάρα πολύ γαμάτο woodbox για άλλη μια φορά με κορυφαία αντικείμενα. Καλά, το κορυφαίο του κείμενο βασικά ψυχώρησε αυτή τη φορά είναι η μπλούζα. Δηλαδή, μόνο για την μπλούζα που θα έπαιρνα αυτή την μπλούζα άνετα να πήρα ένα ολόκληρο κουτί με αυτά τα λεφτά, με όλα αυτά μέσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο collectible, παρόλο που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με Dr. Who, αλλά είναι ένα γαμάτο collectible το οποίο άνετα το συλλέγεις και το στείνεις κάπου. Τα υπόλοιπα, εντάξει, πιο light εδώ δεν είμαι τόσο πολύ, δεν έχω τόσο πολύ ενδιαφέρον εδώ. Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.